Γεια σας και καλώ ήρθατε στο πιο ανούσιο βίντεο που έχω βγάλει ποτέ σε αυτό το κανάλι! Με εμένα, τον Andrew F. Hazel. Το λέω αυτό παιδιά, διότι το συγκεκριμένο βίντεο ουσιαστικά απευθύνεται σε μόλις ένα άτομο από όλους σας που βλέπετε αυτή τη στιγμή και το οποίο θα αναφέρω παρακάτω. Όμω αυτό το άτομο μπορεί να είσαι εσύ φίλε μου που βλέπεις αυτή τη στιγμή, οπότε μην κλείσει το βίντεο και συνέχεια να παρακολουθείς. Βλέπετε, πριν από μερικού μήνε, αποφάσισα να φτιάξω ένα λογαριασμό στο Twitter, διότι θεωρώ ότι είναι πολύ πιο ταιριαστό στι ανάγκε μου. Να έχω ένα τέτοιο λογαριασμό από το να χρησιμοποιώ μία σελίδα στο Facebook για να σα ενημερώνω για τι διάφορε δραστηριότητε μου, όπω τα live και τα βίντεο. Καταρχά, όμω, προτού μπούμε σε περαιτέρω λεπτομέρειε για το τι έχει συμβεί, να σα πω ότι στο Twitter μπορεί να χρησιμοποιήσει δύο διαφορετικά ονόματα. Το πρώτο είναι το λεγόμενο profile name, στο οποίο μπορεί να βάλει ό,τι όνομα θέλει, άσχετα με το αν το έχει ήδη κάποιο άλλο στο site. Το δεύτερο και πιο σημαντικό είναι το λεγόμενο username ή handle του λογαριασμού σου, το οποίο λειτουργεί ω αναγνωριστικό για αυτόν, καθώ είναι μοναδικό και δεν μπορεί να το έχει κανένα άλλο στο site σε αντίθεση με το profile name. Γενικότερα, αυτό που μου είχε δημιουργήσει μεγάλο ενθουσιασμό για το Twitter ήταν ότι μπορούσες να αλλάζεις συνέχεια το profile name σου σε ό,τι σου κατέβαινε στο κεφάλι και να σπάς πλάκα ενώ παράλληλα αυτοί που σε ακολουθούν μπορούσαν να σε αναγνωρίσουν και να βρουν το λογαριασμό σου χάρη στο handle, το οποίο όπως είπα είναι μοναδικό και δεν το έχει κανένα άλλο στο site. Όμως όταν πήγα να χρησιμοποιήσω ως handle το ψεδόνιμό μου, το Andrew of Hazel Διαπίστωσα ότι κάποιο άλλο, προφανώ κάποιο από εσά που με παρακολουθείτε, το είχε ήδη χρησιμοποιήσει για να φτιάξει ένα δικό του ψεδόνι λογαριασμό. Ω αποτέλεσμα, ναι, μεν έχω το ψευδόνιμό μου ω handle για το Twitter μου, αλλά παράλληλα έχω και αυτό το γαμημένο άντρεχο στο τέλο που με έχει τρελάνει, έτσι ώστε να ξεχωρίζω από το ψεύτικο account που είχε προηγουμένω δημιουργηθεί. Χωρί να τα πολυλέω, ο ψυχαναγκασμό μου έχει χτυπήσει κόκκινο και μάλιστα είναι και η κύρια αιτία που δημοσιεύω το συγκεκριμένο βίντεο. Εδώ με αξίπηση, παιδιά, αυτό είναι ο κανονικό μου λογαριασμό στο Twitter που βλέπετε στι οθόνε σα, οπότε αν έχετε κάποιο λογαριασμό και εσεί, ρίξτε ένα follow γιατί ειλικρινά σκοπεύω να το χρησιμοποιώ πολύ περισσότερο από τη σελίδα μου στο Όπω και να έχει, στην αρχή θεώρησα πω το συγκεκριμένο πρόβλημα με το Handle θα μπορούσε να λυθεί εύκολα. Και έτσι αποφάσισα να στείλει ένα μήνυμα στο παιδί μέσω του Twitter προκειμένου να του ζητήσω να αλλάξει το όνομά του για να μπορώ να χρησιμοποιήσω το ψευδόνιμό μου ω handle για το λογαριασμό μου. Τελικά όμω πέρασε περίπου ένα μήνα και δεν απάντησε ποτέ. Στη συνέχεια αποφάσισα να πάρω πίσω το handle μέσω του ίδιου του Twitter στέλνοντα ένα σωρό email, αλλά το μόνο που κατάφερε ήταν το Twitter να αναστείλει το ψεύτικο λογαριασμό του παιδιού έτσι ώστε να μην εμφανίζεται σε αναζήτηση όταν γράφεται το ψευδόνυμο Andrew Hazel, χωρί όμω να μου δώσουν πίσω το ψευδόνυμό μου για να μπορώ να το χρησιμοποιήσω ω handle. Γενικότερα. Το Twitter δεν επιστρέφει πίσω τα handles στον καθένα Διότι λειτουργεί σύμφωνα με τη λογική του οποιο το πήρε πρώτος το κρατάει και άλλε τέτοιε μαλακίε, εκτό και αν αποτελεί πολύ ειδική περίπτωση. Μετά από αρκετή έρευνα, λοιπόν, διαπίστωσα ότι ο μοναδικό τρόπο για να πάρω πίσω το handle μου, το ψευδόνιμό μου δηλαδή, το Andrew of και να σταματήσει να με χτυπάει κάθε λίγο και λιγάκι στο κεφάλι ο ψυχαναγκασμό μου, ήταν να επικοινωνήσω με το άτομο που έφτιαξε το ψεύτικο λογαριασμό εξ αρχή. Οπότε, αν εσύ, φίλε μου, που λέει αυτή τη στιγμή το βίντεο, έχει κάποια σχέση με την περάθη τη Σάρτα ή με το όνομα Yellow Gangster 126 ή γενικότερα είσαι εκείνο που έφτιαξε το ψεύτικο account, συγχαρητήρια! Γιατί μόλι κέρδισε στο λαχείο. Στείλε μου ένα μήνυμα σε λέω μου στο Facebook, είτε μέσω του Steam, είτε αν δεν έχει τίποτα από τα δύο σχολεία από κάτω και πέσουμε ότι εσύ έκανε την πατάτα με τον ψεύτικο λογαριασμό. Αφού εδώ το μήνυμά σου θα πρέπει βέβαια να επικοινωνήσουμε ιδιαίτερο ώστε να με βοηθήσει να αλλάξουμε την κατάσταση και αναλόγω με το αποτέλεσμα και με τη βοήθεια που θα μου παρέχει, θα υπάρξουν και αναλόγε δαμιβέ που θα είναι λογικά να παίξουμε μαζί σε κάποιο παιχνίδι για κάποιο χρονικό διάστημα. Αλλά περισσότερε λεπτομέρειε θα σου δώσω αφού μου στείλει το μήνυμα. Για του υπόλοιπου σου βλέπετε ακόμη το βίντεο, μην ανησυχείτε καθώ έχω κάποια πολύ σημαντικά νέα και για εσά. Καταρχά, εφόσον κατάφερα να βγάλω το συγκεκριμένο βίντεο μετά από τόσο καιρό, μια και δεν έχω φτιάξει κάτι ανάλογο ποτέ στο παρελθόν, ευελπιστώ πω τι επόμενε εβδομάδε θα επιστρέψω δυναμικά στο YouTube ξεκινώντα από την πολυαναμενόμενη εκδρομή στον Όλυμπο 3. Θέλω να πιστεύω πω θα ανέβει σε μία με 2 εβδομάδε, οπότε για την ώρα ορίστε ένα μικρό sneak peek. Oh, <laughs> <laughs> Τελείωνα, με τι, καλά θα το σπάσω μετά, θα κατέβω. Όχι, πίσω. όχι, όχι, γύφτος. Όχι. <laughs> <laughs> γύφτος, γύφτος, γύφτος. Ε, πώς θα το κάνεις εσύ, αλήθεια. <laughs> πώς θα <laughs> το έκανα, έτσι. έτσι. <laughs> θα... oh. Αλήθεια, τώρα υπήρχε και αυτό εκεί. για γι' αυτό δεν <laughs> το κάνω. <laughs> Τελείωνε, έλα, άντες για το δύσκολο. <laughs> τώρα, προκειμένου να μην τη αναμονή μέχρι να ανέβει, έχω φροντίσει να δημιουργήσω μια σειρά στο Twitch από μεταδόσει που έκανα του δύο τελευταίους περίπου μήνε. Και δεν είναι άλλη από τα Sasuke 4 Black Flag. Ακολουθώντα το σύνδεσμο που βλέπετε στο πάνω αριστερά μέρο τη οθόνη, θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε τι περιπέτειε του ξακουστού πειρατή Edward Kenway στι θάλασσε Καρυβικής, σε δικό μου σχολιασμό. Το μοναδικό πρόβλημα είναι ότι η ποιότητα τη εικόνα θα είναι κάπω μέτρια, καθώ ο Τέμαλ έχει καλύτερα πράγματα να κάνει από το να φέρει το βίντεο στην περιοχή μου. Τέλο, για όσοι έχουν ξεχάσει τα πει Skype και πλέον χρησιμοποιούν το πολύ πιο βολικό και λειτουργικό Discord, τώρα μπορούν να μπουν στο σερβερ που δημιούργησα ακολουθώντα το σύνδεσμο που εμφανίζεται στι οθόνε σα. Εκεί θα μπορούμε να συζητάμε διάφορα θέματα σχετικά με το κανάλι, αλλά και γενικότερα σε ένα χαλαρό κλίμα. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν φυσικά, οφείλουν να συμπεριφέρονται μέσα σε λογικά πλαίσια, καθώ διαφορετικά θα υπάρχουν κυρώσει. Κλείνοντα, θέλω να σα πω ότι γνωρίζω πω το συγκεκριμένο βίντεο είναι αρκετά ανόητο για διάφορου λόγου, ωστόσο εφόσον αυτή τη στιγμή βρίσκεται στι οθόνε σα, πλέον έχει φύγει ένα μεγάλο βάρο από πάνω μου και μπορώ επιτέλου να στο νέο περιεχόμενο που να παρουσιάσω Κανάλι. Ελπίζω το θέμα με το Twitter να έχει αίσιο τέλο και θα τα ξαναπούμε σύντομα στην εκδρομή στον Ολυμποτρία, καθώς 3. Καθώ πλέον είναι γεγονό. Επέστρεψα τον! Oh. This is bullshit.